Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη Καβάλας για την νίκη Βόλου. Ο Παναγιώτης Τζαναβάρας καταστρώνει τα πλάνα του για να παρατάξει το καλύτερο δυνατό σύνολο στο Ανθή Καραγιάννη, ώστε η ομάδα του να επιστρέψει στην βάση της έχοντας ακόμη 3 πολύτιμους βαθμούς στην κούρσα του πρωταθλήματος. Απόντες θα είναι σίγουρα η Ρεπετσάς και ο Σοηλέδης, με τον πρώτο να μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς προπονήσεων, παρότι και οι δύο συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα. Κανονικά προπονεί το Ισακ Χοβέ, που έβγαλε χωρίς ενοχλήσεις το πρόγραμμα της προπόνησης και αναμένεται να βρίσκεται στα πλάνα του Παναγιώτη Τζαναβάρα για το παιχνίδι της Καβάλας, μιας και όπως όλα δείχνουν ξεπερνάει τον τραυματισμό του. Ο Κορίνθιος τεχνικός των Κιανολεύκων προσπαθεί να προσγειώσει τους παίκτες του, καθώς μετά το εντυπωσιακό 5-0 επί της Ζακύνθου εγκυμονεί ο κίνδυνος της χαλαρότητας και του εφησυχασμού με το πάθημα της Κέρκυρας να μην είναι και τόσο μακρινό. Ο Παναγιώτης Τζαναβάρας θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να δείξουν το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστικότητα στα εκτός έδρας παιχνίδια, βλέποντας πως αποδίδουν πολύ καλύτερα στο Πανθεσσαλικό, όπου έχουν το απόλυτο των 4 νικών σε 4 αναμετρήσεις και μάλιστα χωρίς να δεχθούν τέρμα. Ενώ οι εκτός έδρας εμφανίσεις δεν είναι ανάλογες, με συνέπεια να μετρούν μία νίκη, μία ήττα και μία ισοπαλία στις 3 εξόδους που έχουν επιχειρήσει. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της νίκης στην Καβάλα ορίστηκε ο διαιτητής Χαράλαμπος Σελεμίδης από την Πέλα. Βοηθή του κυρίου Σελεμίδη θα είναι η Σύπκας επίσης από την Πέλα και Ρίγκος από τα Γρεβενά. Ενώ τέταρτος θα είναι ο Καραλιόλιος επίσης από τα Γρεβενά.